Παρουσιάζουμε σήμερα το Λεύκωμα με πίνακες ζωγραφικής λεσβείων ζωγράφων και άλλων αντικειμένων λαϊκής τέχνης από τη συλλογή του Γιάννη Γιαννέλη, που δόρισε στο Δήμο Μυτιλήνης και οι οποίοι κοσμούν το ιστορικό παλιό Δημαρχείο της Μυτιλήνης. Είμαστε ευτυχείς ως εκδόσεις Αιωλίδα που εκδώσαμε αυτό το εξαιρετικό Λεύκωμα που προβάλλει ένα σημαντικό κομμάτι της λεσβιακής εικαστικής κουλτούρας και το οποίο γίνεται κτήμα και για τις επόμενες γενιές που θα έχουν την τύχη να τη γνωρίσουν όπως και τους δημιουργούς της μέσω της συγκεκριμένης έκδοσης αλλά και διαζώσης επισκεπτόμενοι το παλιό Δημαρχείο. Είναι γεγονός ότι η συλλογή των έργων ζωγραφικής των λεσβείων ζωγράφων που δόρισε ο Ευπατρίδης της πολιτικής στο Δήμο της γενέτερά του αναδεικνύουν το ιστορικό χώρο του παλιού Δημαρχείου, καθιστώντας το Δημαρχείο πινακοθήκη, που παρόμοιο δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο και πλήσει ευχάριστα κάθε επισκέπτη του χώρου, ειδικά τους επίσημους ξένους που επισκέπτονται για επαφές και συναντήσεις στο Δημαρχείο, αντικρίζοντας ένα τέτοιο εικαστικό περιβάλλον. Είναι γνωστή η μανία του συλλέκτη Γιάννη Γιαννέλη να βρίσκει αντικείμενα και έργα πολιτισμού και να τα συγκεντρώνει και γενικότερα έργα εικαστικής αξίας. Ωστόσο, η αξιέπινη είναι η χειρονομία του να δωρήσει μέρος της συλλογής του αυτή στο Δήμο. Η πράξη του αυτή δείχνει μεγαλείο ψυχής και αίσθηση προσφοράς στον τόπο που τον τίμησε τόσες φορές αναδεικνύοντάς του κοινοβουλευτικό εκπρόσωπό του. Ο Γιάννης Γιαννέλης είναι ένας πραγματικός ευπατρίδης που τίμησε τον Ελληνικό Κοινοβούλιο και με τη δωρεά αυτή της συλλογής αξίζει πραγματικά να τιμηθεί και από το Δήμο Μυτιλήνης και αυτό το σκοπό έχει και η σημερινή μας εκδήλωση. Τώρα θα κάνει ένα χαιρετισμό για αυτή την, και για την έκδοση, αλλά και για την δωρεά, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, ο Σταρτής Κίτελης. Αγαπητοί συνδημότες, σε μια εποχή που θέση έχει ο ατομικισμός και ο ωφελισμός, η τέχνη και ο πολιτισμός δυστυχώς υποχωρούν στη συνείδηση της κοινωνίας μας. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί παράδειγμα για μίμηση σε όσους όλους που έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά και τις ευαισθησίες να φέρουν την αλλαγή στα πολιτιστικά ήθη μας. Το τιμόμενο απόψε πρόσωπο είναι ο Γιάννης Γιαννέλης, ένας καταξιωμένος λογοτέχνης, ένας ακάματος συλλέκτης έργων ζωγραφικής τέχνης. Ένα μεγάλο κομμάτι από τη συλλογή του, που οι ειδικοί φιλότεχνοι, επιστήμονες και καλλιτέχνες εκτιμούν ότι είναι μεγάλης αξίας, δόρισε στο Δήμο μας, για να καταστούν κτήμα όλων των συνδημοτών μας, καταδεικνύοντας στο κοινωνικό σύνολο ότι είναι ένας ευπατρίδης. Ο Γιάννης, αριστοκράτης, γόνος πλούσιας οικογένειας, που απέδειξε όμως την καθημερινότητά του ως πολιτικός κοινοβουλευτικός, αλλά και ως φίλος την απλότητά του και τη μεγαλοθυμία του. Όταν ανέλαβα, αγαπητοί φίλοι, ως δήμαρχος, έκανα έκκληση στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας και ειδικά στον κύριο Τζιμή, να ανακοινήσει το εγκατελειμμένο παλαιό Δημαρχείο, το οποίο επί 2 έτη ήταν κλειστό και το οποίο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από το σεισμό το 2017. Είναι ένα κτίσμα της δεκαετίας του 1900. Τότε ο φίλος Γιάννης Γιαννέλης με ανακοινώνει την ευγενική του αυτή δωρεά. Έτσι, αυτή τη στιγμή, η σπουδαία συλλογή με δεκάδες πίνακες, τους οποίους θα έχετε δυνατότητα όλοι σας να επισκεφτείτε μετά τη λήξη αυτής της τελετής, έγινε αποδεκτή και στολίζει αυτή τη στιγμή το παλιό μας Δημαρχείο, μετά και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του. Εκδόθηκε δε λεύκωμα από το Δήμο μας, στο οποίο εικονίζονται όλοι οι πίνακες και τα έργα μεγάλης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας και συναισθηματικής βεβαίως. Έτσι, διαπιστώνουμε
τον πλούτο που Ευγενής Γιάννης αποχωρίστηκε χωρίς κομπασμούς. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, σεβόμενη την επιθυμία σου, οι πίνακές σου θα κοσμούν εσαΐ τις αίθουσες του Παλαιού Δημαρχείου και θα αποτελούν ένα μνημείο, μουσείο, επισκέψιμο που θα δέσει με την ανάπλωση όλου αυτού του μετόπου της Προκυμαίας που βλέπετε και το οποίο θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, τους αμέσως επόμενους μήνες και το οποίο θα καθιστά την πόλη μας πόλο έλξης ξένων και ντόπιων επισκεπτών. Σε ευχαριστούμε πολύ φίλε Γιάννη. Θα ήθελα να καλέσω τον Περιφερειάρχη Κώστα Μοντζούρη να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Εδώ, στο βήμα. Καλησπέρα σας. Δεν ήμουν έτοιμος για τούτο, αλλά απλά θέλω να πω μια κουβέντα. Όταν έμαθα το τι έκανε ο Γιάννης με το Δήμο, ζήλεψα. Και είπα, Γιάννη, έχεις άλλη συλλογή να είμαστε θεός και εμάς. Άρα αυτό και μόνο δείχνει πόσο αξιολογική η συλλογή και τα έργα που φιλοξενεί ο Γιάννης. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις προσπάθειες που κάνεις στη Μυτιλήνη και τη Ζουσάλιτσα και στο Δήμο και παντού αλλού και κυρίως και την πολιτική σου εκπροσώπηση των λεσβείων επί πολλά έτη στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Περιφερειάρχη. Τώρα καλείται ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ο Παναγιώτης Τσακίδης, να κάνει το δικό του χαιρετισμό. Ως καθήκον αρμόδιος αντιδήμαρχος για την επίβλεψη και τη συντήρηση των συγκεκριμένων έργων, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν το όνομα Γιάννης Γιαννέλης από μόνο του δεν θέλει συστάσεις. Ήταν η συγκεκριμένη του κίνηση, ήταν όποιος το γνωρίζει το Γιάννη το Γιαννέλη, θεωρώ ότι ήταν ένα φυσικό επακόλουθο. Ο Δήμος Μυτιλήνης, ο πολιτιστικός πλούτος σε κληρονομιά του Δήμου Μυτιλήνης στηρίχθηκε σε δύο πυλώνες και από εκεί πέρα αναδεικνύεται. Ο ένας πυλώνας είναι η συλλογή του Τεριάντ του Θεοφύλου, το οποίο δόρισε και έγινε το γνωστό μουσείο στη Βαριά. Και η άλλη συλλογή είναι του Γιώργου Πετρή, η οποία δόθηκε και έγινε ο πυλώνας, ο πυρήνας, για να πλουτιστεί η Δημοτική Πινακοθήκη. Πλέον ο Δήμος Μυτιλήνης έχει ακόμα έναν ευεργέτη που ονομάζεται Γιάννης Γιαννέλης. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, εστίες πλέον έργων δεν είναι μόνο η Βαριά, το Μουσείο Θεοφύλου και η Δημοτική Πινακοθήκη, αλλά είναι πλέον και το Παλαιό Δημαρχείο. Θέλω απλώς να επισημάνω πως η παράδοση και η αποδοχή της συγκεκριμένης δωρεάς έγινε με κάθε λεπτομέρεια, με κάθε τρόπο που διασφαλίζει τη διαχρονικότητα, έτσι ώστε τα έργα να παραμείνουν και να κοσμούν την πόλη της Μυτιλήνης, να διασφαλιστεί και να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο η ύπαρξή τους. Η δικιά μου η πρόταση θα ήταν, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι έχεις κι άλλα έργα, ναι, θα ήθελα, εγώ θα προτείνω και στον Δήμαρχο, μία αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Μυτιλήνης να ονομαστεί αίθουσα Γιάννη Γιαννέλη. Να είσαι γερός, κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστούμε για όλα. Η δημόσια πρόσκληση την άκουσε ο δωρητής, οπότε θα το σκεφτεί και τα περαιτέρω. Στη συνέχεια, το λόγο έχει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημοσθένης Χατζηγιάννης, για το δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, πράγματι σήμερα είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη μέρα για το Δήμο μας, διότι έχουμε την τιμή και τη χαρά να αποτελεί πλέον κοινή περιουσία των λεσβείων όλων μια
ζήλευτη συλλογή λεσβίων πινάκων και ζωγράφων που εν συνόλο συγκεντρωμένες και βαλμένες στο παλιό δημαρχείο που είναι ο φυσικός τους χώρος, ένα παλιό κτίριο αντάξιο της Αρχοντιάς και του μεγαλείου των πινάκων, δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερη στέγη. Θεωρώ ότι είναι μια κληρονομιά σε όλους τους νεότερους, διότι μια απλή επίσκεψη όλων εμάς στο χώρο του παλιού δημαρχείου θα πείσει και το πιο άσχετο ότι οι λέσβοι ζωγράφοι στο πρόσωπο του Γιάννη Γιαννέλη, που με την επιμονή και με την πολύ μεγάλη προσπάθεια ετών μάζεψε όλους αυτούς τους πίνακες, έδωσε ένα πολύ μεγάλο δώρο στην κοινωνία τη λεσβιακή και στο πολιτισμό της Λέσβου, έτσι ώστε να το γνωρίσουν και αυτοί που δεν τον ξέρουν και να καταλάβουν μέσα από τους πίνακες ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι και για τη ζωγραφική των προγόνων και των σύγχρονων καλλιτεχνών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στη μεγάλη αυτή χειρονομία του Γιάννη Γιαννέλη και με ψήφισμα από όλες τις πτέρυγες δέχτηκε να τον τιμήσει, να υπάρξει μια τιμητική πλακέτα η οποία θα παραμένει σαΐ στο χώρο του παλιού Δημαρχείου, έτσι ώστε να θυμίζει σε όλους μας ότι τούτος εδώ ο τόπος είναι τόπος μεγάλων ευεργετών που όλα αυτά τα χρόνια έμεινε πίσω από τέτοιες ευεργεσίες και μεγάλες δωρεές και ήρθε ο Γιάννης Ογιαννέλης με αυτή του τη μεγάλη χειρονομία να μας θυμίσει την καταγωγή, τη μεγάλη, την ευγενική που πρέπει να έχει ο καθένας στο μυαλό του όταν θέλει να προσφέρει στον τόπο του, που είναι η μεγαλύτερη τιμή του καθενός από εμάς. Το Δημοτικό λοιπόν Συμβούλιο Μυτιλήνης με την υπαριθμό 245 του 2021 απόφασή του αποφάσισε να αποδεχτεί την δωρεά και την τιμητική, να απονέμει αυτό το παράσημο τιμής στο Γιάννη Γιαννέλη και να υπάρξει μια τιμητική πλακέτα στο παλιό Δημαρχείο αποδεχόμενη το σύνολο της συλλογής, η οποία αποτελείται από 93 πίνακες ζωγραφικής λεσβίων ζωγράφων, 21 πίνακες με έχρωμα λιθόγραφα, 26 ζωγραφικές κασέλες, 6 χρυσοκέντητα υφάσματα και φορεσιά της Ρόζας, της Μύρνης, της πρωτότυπης ταινίας, την πρωτότυπη μάλλον φορεσιά που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία της Ρόζας που μας έκανε στα πέρατα της γης γνωστούς και το Γιάννη Γιαννέλη να είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου μυθιστορήματος, οι τρεις ξύλινες κατασκευές πολεμικών πλοίων, 4 χρωμολιθόγραφα και μία ξυλόγλυπτη κασέλα. Καταλαβαίνετε ότι όλος αυτός ο πλούτος πλέον αποτελεί πλούτος όλων των Μυτιλινιών, αποτελεί πλούτος και του τελευταίου πολίτη δημότη αυτού του νησιού και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και ευχαριστούμε από καρδιά στο Γιάννη Γιαννέλη και ελπίζουμε να βρεθούν και άλλοι που να του μοιάσουν, έτσι ώστε να επαναλάβουμε την πολύ μεγάλη σελίδα πολιτισμού που κοσμεί στην ιστορία της Λέσβου αυτοί οι άνθρωποι που προσφέραν περιουσίες ολόκληρες στο νησί, έτσι ώστε να χαιρόμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτό το χώρο που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Γιαννέλη. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Παναγιώτης Κορδάς ήταν ο επιμελητής του Λευκώματος μαζί με τον Γιάννη δούλεψαν αυτήν την συλλογή και ασφαλώς έχει αρκετά να μας πει για αυτή την εκδοτική προσπάθεια. Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Ο Γιάννης Γιαννέλης μου ζήτησε να πω δύο λόγια για το Λεύκωμα, το οποίο το έζησα πριν ακόμα πάρει το δρόμο του τυπογραφείου και εκδοθεί. Αλλά όπως είναι φυσικό, δεν μπορείς να μιλήσεις για το συγκεκριμένο Λεύκωμα χωρίς να μιλήσεις για τον ίδιο το δωρητή του περιεχομένου του Λευκώματος. Έχει περάσει περίπου ένας χρόνος όταν ο Γιάννης με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να κουβεντιάσουμε
μια ιδέα που έχει για την έκδοση. Αρχικά δεν ήταν λεύκομα, ήταν για κάποιο φυλάδιο. Καταλήξαμε να είναι όμως ένα λεύκομα που θα περιέχει τα έργα της συλλογής που ήδη είχε αποφασίσει να δωρήσει στο Δήμο της Μυτιλίνης. Ύστερα από αρκετές συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και αφού ο Γιάννης ξαναείδε, εγώ μελέτησα το πλουσιότατο αρχείο του στο σπίτι του, στον πύργο, το γνωστό πύργο Γιαννέλη, ο οποίος επίσης είναι ένα ολόκληρο μουσείο ποικίλων ειδών, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα λεύκομα με τη μορφή που θα το δείτε, θα το πάρετε στα χέρια σας, το οποίο δεν θα είναι απλά μια καταγραφή των πινάκων, αλλά θα προσφέρει στον αναγνώστη κάτι πολύ περισσότερο. Τι θα είναι αυτό? Ακούσατε ήδη από τον κύριο Χατζηγιάννη ότι η συλλογή δομείται ουσιαστικά σε 4 μέρη. Το ένα μέρος είναι οι πίνακες ζωγραφικής. Δημοσιεύονται λοιπόν στο συγκεκριμένο λεύκομα όλοι οι πίνακες ζωγραφικής με τα βιογραφικά των ζωγράφων. Άρα το λεύκομα υπό μια μορφή αποτελεί και ένα λεξικό λεσβίων ζωγράφων. Θα ήθελα να το κρατήσετε αυτό, διότι η Λέσβος καυχαίται και δικαίως για τους ποιητές και τους λογοτέχνες της. Νομίζω όμως ότι εισάξια, αν όχι ανώτερη θέση, κατέχουν οι ζωγράφοι της. Η παράδοση της Λέσβου στη ζωγραφική από τον προηγούμενο αιώνα, από τον 10ο αιώνα έως τον 20ο και έως σήμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για πολύ μεγάλα ονόματα, πολλά τα οποία στάθηκαν και στην πρωτοπορία εικαστικών κυκλημάτων. Και μέχρι σήμερα, που πολλοί Λέσβοι ζωγράφοι, καλλιτέχνες και εικαστικοί διαπρέπουν. Θα ήθελα να σας διαβάσω τα ονόματα των ζωγράφων αυτών, κάποιοι από τους οποίους είναι και μαζί μας, και αξίζει να τουλάχιστον να αναφερθούν. Η παρουσίαση των πινάκων γίνεται με χρονολογική σειρά του καλλιτέχνη. Πρώτος στη σειρά είναι ο ασωματιανός αγιογράφος, φωτογράφος, ζωγράφος, εικαστικός επιμελητής στο περιοδικό Διάπλαση των Παιδών, πολύ σημαντικό όνομα, ο Παναγιώτης Πολυχρόνης. Και ακολουθούν ο Μαρίνος Κωνσταντινίδης, ο Στρατής Γαβαλάς, ο Φίβος Ανατολέας, ο Αντώνης Πρωτοπάτσης, ο Παναγιώτης Βασιλείου, η Θεολογία Γιαναρέλη, ο Στρατής Αξιώτης, ο Στρατής Αναστασέλης, ο Δημήτρης Παγίδας, ο Ορέστης Κανέλης, Ανδρέας Κρυστάλης, Ζαφύρης Ζαφυρέλης, Χαρίλος Χατζηβασιλείου, Μαριάνθη Πρίμου Σουγιούλτζη, Γιώργος Βακερτζής, Μανώλης Καλλιγιάννης, Χρήστος Μανιάτης, Θέμης Φράγκου, Βάνα Κανημά Γέρου, Τάκης Μπρατσόλης, Γιώργος Λολοσίδης, Μάνος Χατζέλης, Ιάκωβος Μπουτζουρέλης, Δημήτρης Καραπιπέρης, Σαφόβο Γιατζή Γιακουμή, Θεοδόρα Βάλβη Μπέμπη, Δημητρέλης και Τριανταφυλλίδης. Για αρκετούς από αυτούς τους ζωγράφους δεν υπήρχαν ούτε καν βιογραφικά στοιχεία. Κάποιοι δι' αυτούς λαϊκούς ζωγράφους που είχε μαζέψει έργα του ο Γιάννης Γιαννέλης, καταφύγαμε σε απογόνους ή και στο ληξιαρχείο ακόμα για να βρούμε τα έτη γέννησης και θανάτους. Δεν υπήρχε τίποτα. Για να καταρτιστεί λοιπόν το συγκεκριμένο λεύκομα λεξικών λεσβίων ζωγράφων, έγινε και μια πρωτογενής έρευνα η οποία αξίζει και αυτή να επισημανθεί, διότι πια παρουσιάζει ένα υλικό το οποίο
στο μέλλον αξίζει να εμπλουτιστεί και φυσικά να διερευνηθεί ακόμα περισσότερο. Η ενασχόληση του Γιάννη Γιαννέλη με τις συλλογές, γιατί δεν είναι συλλογή, είναι συλλογές. Ο Γιάννης Γιαννέλης μαζεύει πολλά πράγματα. Το τι είναι συλλέκτης και τι είναι συλλογή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα πάλι που θα γίνει μια άλλη φορά, αξίζει να γίνει, με αφορμή αυτή τη δωρεά του Γιάννη Γιαννέλη και τις προηγούμενες επίσης που είναι σημαντικές διαφορές που ανέφερε ο Δήμαρχος Τεριάτη Σίμου Πετρή, γιατί οι συλλέκτες πάνε αρκετούς αιώνες πίσω και είναι θέματα τα οποία η συλλογή συνδέεται με την ευεργεσία και ακόμα περισσότερο και μας πάνε σε κάποια άλλα αυτά που αξίζει να τα κουβεντιάσουμε. Αλλά ο Γιάννης Γιαννέλης, επειδή είδα μέρος του αρχείου του, μάζευε πράγματα από τη δεκαετία του 70. Σχεδόν 50 χρόνια μαζεύει δηλαδή. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι έχει κρατήσει ακόμα και αλληλογραφία με ζωγράφους, στους οποίους έδινε παραγγελία. Δεν μάζευε απλά γιατί βρήκε ένα πίνακα σε ένα παλιατζίδικο, όπως νομίζει κάποιος ότι ο συλλέκτης μαζεύει από τα παλιατζίδικα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν δομούνται έτσι συλλογές αξίας και τύπου Γιάννη Γιαννέλη. Ο Γιάννης Γιαννέλης επικοινωνούσε με ζωγράφους και έδινε παραγγελίες. Έλεγε θέλω αυτό το πίνακα. Μου έκανε επίσης εντύπωση ότι είχε και ένα πίνακα με τα χρήματα που έδινε για κάθε πίνακα και σε κάθε ζωγράφο, που επίσης είναι σημαντικό διότι τους πλήρωνε πανάκριβα. Οι τιμές δηλαδή που είδα τότε τις δεκαετίες του 70, σε σημερινά ευρώ αν τα μετατρέψουμε θα ήταν κάτι ποσά... δυο ζωγράφους δηλαδή που είδα αναλυτικά, Λολοσίδη και Θεολογία Γιαναρέλη, μιλάμε για πολλά χρήματα. Το δεύτερο κομμάτι της συλλογής του Γιάννη Γιαννέλη είναι οι έγχρωμες λιθογραφίες λαϊκής πολιτικής σάτυρας του τέλους του 19ου αιώνα. Εδώ ο Γιάννης Γιαννέλης είναι πρωτοπόρος και σημαντικός. Σε αυτό το κομμάτι έχουν γίνει με την συλλογή του δύο σημαντικές εκδόσεις, δύο πολυτελή λευκόματα στην Αθήνα την δεκαετία του 2000, τα οποία είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό επιμένω ότι είναι, δεν μιλάμε για συλλογή, αλλά για συλλογές. Βέβαια, ναι. Έχουν εκδοθεί δύο λευκόματα, υπάρχουν στη Βουλή και ένα μέρος αυτό με τις λαϊκές λιθογραφίες, που επίσης είναι ένα κεφάλαιο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί την ιστορία της εποχής, τη ζόρισε στο Δήμο. Εισαγωγικά στο κεφάλαιο, στην ενότητα αυτή που παρουσιάζονται μία προς μία αυτές οι λιθογραφίες, δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα του Γιάννη Γιαννέλη, γραμμένο από τον Γιάννη Γιαννέλη, που είναι από προηγούμενο βιβλίο του και το οποίο με λίγα λόγια λέει τι είναι οι λαϊκές λιθογραφίες και γιατί αξίζουν, γιατί έχουν συλλεκτική αξία και γιατί έχουν επίσης και ιστορική και εικαστική αξία. Το τρίτο κομμάτι του λευκόματος είναι οι κασέλες. Ζωγραφιστές κασέλες του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, κυρίως για τη Μυτιλίνη, διότι η Μυτιλίνη έχει στην ξυλόγλυπτη κασέλα ιδιαίτερη παράδοση παραγνωρισμένη ή υποτιμημένη, δηλαδή αν αφαιρέσουμε μια μελέτη που είχε γράψει ο επίσης δωρητής συλλέκτης αείμνηστος Χαριλής Μπίνος, ο οποίος είχε μαζέψει πολλές ξυλόγλυπτες κασέλες και είχε γράψει μια μελέτη για τις ξυλόγλυπτες κασέλες της Μυτιλίνης, μας λείπει και εδώ μεγαλύτερο, πληρέστερο βιβλίο για τις λεσβιακές ξυλόγλυπτες κασέλες από τον 19ο αιώνα και πριν μέχρι και σήμερα. Οι κασέλες του Γιάννη Γιαννέλη είναι πολύ σπάνιες, είναι ζωγραφιστά καπάκια, τα καπάκια από τις κασέλες, από τη μέσα μεριά, και εκεί να δείτε το ενδιαφέρον, παραδείγματος χάρη, όσο η Λέσβος ήταν τροποκροτούμενη, τα καραβάκια που έχει στις κασέλες αυτές είναι με τούκικες σημαίες. Μόλις απελευθερώνεται η Λέσβος, όσοι ζωγραφίζουν, γιατί τα μοτίβα αυτά συνεχίζουν καραβάκια
να υπάρχουν, γίνονται με ελληνικές σημείες. Ίσως και μοναδική και αυτή η συλλογή του Γιάννη Γενέλη, πανελλαδικά. Εισαγωγικά στην μελέτη, στην ενότητα αυτή με τις φωτογραφίες των αυτές τις καθέρες που εκτίθενται, δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα από το πιο έγκυρο βιβλίο που έχει βγει με τίτλο «Ελληνική κασέλα» του 2010, κυκλοφόρησε τις εκδόσεις Καπών, και ένα κεφάλαιο μέσα προσθέσεων πίσω από το Χαριλή Πίνο για τη λεσβιακή κασέλα, ώστε αυτός που θα πάρει στα χέρια του να καταλάβει γιατί έχει αξία η ξυλόγλυπτη κασέλα, τι είναι η ζωγραφιστή και τι είναι η ξυλόγλυπτη, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Κάποιες ήταν μόνο ζωγραφιστές, κάποιες ήταν μόνο ξυλόγλυπτες, κάποιες ξυλόγλυπτες και από μέσα ζωγραφιστές. Και το τέταρτο κομμάτι της συλλογής και του Λευκόματος είναι τα αντικείμενα λαϊκής τέχνης, δηλαδή είναι χρυσοκέντητα υφάσματα στολών από ατλάζι και βελούδο, είναι ξύλινες κατασκευές πολεμικών πλοίων, αριστουργήματα, χρωμολιθογραφίες αρχών του 20ου αιώνα, επίσης ένα ενδιαφέρον κομμάτι, φωτογραφίες που μετά βάφονταν από πάνω. Πάρα πολύ ωραία. Και μια ξυλόγλυπτη μοναστηριακή κασέλα, μοναδική στο είδος της, και αυτή την οποία την εκθέτει, τη δόρησε ο Γιάννης και εκτίθεται. Αυτή είναι η συλλογή και αυτό είναι το Λεύκωμα. Το Λεύκωμα δεν είναι δηλαδή μια απλή παρουσίαση των έργων, αλλά είναι και ένα λεξικό λεσβίων ζωγράφων, τουλάχιστον αυτών οι οποίοι έργα τους περιέχονται στη συλλογή. Είναι και εισαγωγικά κείμενα για να καταλάβει ο αναγνώστης τι είναι αυτό που βλέπει και γιατί αξίζει αυτό το οποίο βλέπει. Το Λεύκωμα έχει την επιμέλεια και τη φροντίδα και την ποιότητα των εκδόσεων Αιωλίδα που έχουν δώσει δείγματα εδώ και πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικό. Και τις φωτογραφίες έχει κάνει ο Βασίλης Καζάλης, ο οποίος το αξίζουν θερμότατα συγχαρητήρια, διότι ήταν πολύ δύσκολη δουλειά του, μια που κάποια έργα φωτογραφήθηκαν 2 και 3 φορές και ήταν κρεμασμένα στους πανύψιλους τοίχους, και ο άνθρωπος είδε και έπαθε για να μπορέσει να τα αποδώσει. Είναι εξαιρετικός φωτογράφος. Είναι μια δουλειά δηλαδή που πραγματικά τιμά τη συλλογή και τιμά και το Δήμο. Όπου το δώσει δώρο αυτό ο Δήμος, είναι ένα δώρο πραγματικά που τιμά τον τόπο. Θα κλείσουμε το εξής. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Τέλειωσε η συλλογή. Νομίζω ότι ο Δήμος, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, θα πρέπει τώρα να φροντίσει για ένα επόμενο βήμα. Ποιο να είναι το επόμενο βήμα? Να γίνει κτήμα και της μαθητιώσας νεολαίας. Σε συνεργασία με την εκπαίδευση, τους καθηγητές καλλιτεχνικών και τους φιλολόγους, οπωσδήποτε οι φιλόλογοι, διότι πολλά κομμάτια από αυτά είναι κομμάτια ιστορίας. Οι λαϊκές λιθογραφίες είναι ολόκληρα κεφάλαια ιστορίας. Τμηματικά να περάσουν τα σχολεία της πόλης και αργότερα και τα υπόλοιπα, να δουν τη συλλογή, να ξεναγηθούν με τρόπο κατατοπιστικό και ελκυστικό και να καταλάβουν τα παιδιά και για τα εργατέχνες, αλλά και τι αξίζει μια συλλογή και μια δωρεά. Η συλλογή μου από τον Γιάννη Γιανέλη, η κίνηση αυτή του Γιάννη Γιανέλη, πιστεύω ότι θα βρει και δωρητές, λαθώς συνεχιστές, και ο ίδιος θα είναι συνεχιστής της δωρεάς του. Είναι σίγουρο ότι και τον τρώει το καβουράκι και θα πάει και σε επόμενο στάδιο. Τέχει πολλά πράγματα και θα τα αφήσει με τον τρόπο του στο Δήμο και με την στενή και με την ευρύτερη έννοια. Αλλά νομίζω και άλλος. Ήδη μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι μία
γνωστή με τη Λινιά, κριτικός τέχνης, λογοτέχνης, είναι συνεργάτης στο Λεσβιακό Ημερολόγιο, το δικό μου γνωριζόμαστε πάνω από 15 χρόνια. Επικοινώνησε μαζί μου, μένει στην Αθήνα και μου ανέθεσε και ήδη έχουμε προχωρήσει τη διαδικασία με το Δήμο, δωρίζει στο Δήμο έναν μοναδικό πίνακα του Θεόφιλου που είχε στην συλλογή της, πίνακας ζωγραφισμένος σε γύψο, απεικονίζεται ο Παύλος Μελάς. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί οι πίνακες και περισσότεροι έσπασαν, γιατί ο γύψος είναι έθραυο στο γενικό. Τέτοιο πράγμα δεν είχαμε πάντως. Και ο πίνακας αυτός σε λίγες μέρες τώρα γίνεται διαδικασία αποδοχής, θα κοσμεί το Μουσείο Θεοφύλου. Ήδη δηλαδή ο σπόρος έπιασε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι η σειρά πλέον του δωρητή, του Γιάννη Γιαννέλη, να τον ακούσουμε. Λίγα πράγματα θα πω. Γιατί πρέπει να πάμε να δούμε μετά και τους πίνακες. Η ουσία δηλαδή όλης της ιστορίας αυτής είναι να δούμε και τους πίνακες. Λοιπόν, αυτό το ψώνιο δεν είναι, γιατί το λέω ψώνιο εγώ, τη συλλογή των πινάκων, το οποίο είναι ένα ακριβό σπορ. Δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά όπως είπε ο Παναγιώτης του Σκορδάς, μισό αιώνα περίπου. Τα πρώτα μου έργα αγοράστηκαν τότε και τότε ήταν άλλες οι τιμές, πολύ ακριβές. Ζούσαν οι ζωγράφοι, τα έπαιρνε στους ζωγράφους και, εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μου κόλλησε αυτό το ψώνιο, ας το πω για να το ξέρετε, γιατί έτυχε από πολύ μικρός, δηλαδή από φοιτητής, μόλις μπήκα στο Πανεπιστήμιο, να έχω την ευκαιρία να ανταμώνω κάποια βράδια του καλοκαιριού στο σπίτι, στη βαριά του Τεριάτ, με τον ίδιο τον Τεριάτ, τη γυναίκα του, τον Οδυσσέα Ελίτη που ερχόταν μερικές φορές, τον Τσαρούχη και κάποιους που δεν θυμάμαι εγώ. Αυτοί άρχισαν τις κουβέντες, τα φιλοσοφικά τους, τα φιλολογικά τους, τα περιτέχνης και τα λοιπά, και με έβαλε από μέσα μου το καβουράκι αυτό να αρχίσω και εγώ να μαζεύω σιγά σιγά. Μάζεψα αρκετά, κατάφερα μερικά και έκανα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή, διότι έπρεπε να βρίσκω τους ίδιους τους ζωγράφους. Ήταν διαφορετικά τότε τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα. Τότε υπάρχουν δημοπρασίες, υπάρχουν και δύο πράγματα. Τότε έτρεχα πίσω τον Καλλιγιάννη, τον Κανέλη, στο οποίο όσα έχω, έργα έχω αγοράσει, το έχω πάρει τους ίδιους ζωγράφους. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Εν πάση περιπτώσει, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια, το πιο καλό απ' όλα είναι να περάσετε να δείτε εσείς τη συλλογή. Πριν απ' όλα όμως, θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω βέβαια τον Δήμαρχο Κουτιλίνης, τον Στρατή τον Κίτελη, ο οποίος αποδέχτηκε την πρότασή μου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, ο οποίος με βοήθησε στην προσπάθεια αυτή, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν η τριάδα αυτή η οποία με βοηθούσε στο να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο είχαμε αποφασίσει. Και δεν σας κρύβω ότι όλα τα έργα αυτά τα ξέρει ο Βασίλης ο Καζάρης φωτογράφος, ανέβαινα σε μια σκάλα 5 μέτρα και τα έβαζα εγώ όλα. Όλα είναι τοποθετημένα από μένα στην κορφή, στο Δημαρχείο μέσα, στην κορφή της σκάλας απάνω. Επικίνδυνο λίγο, αλλά δεν ήταν δουλειά για τον καθένα. Και είχα βέβαια τη βοήθεια κάποιων φίλων από το Δήμο. Έτσι λοιπόν εγώ θέλω να ευχαριστήσω την τριπλέτα αυτή που βρίσκεται εδώ, να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σκορδά και για τα όσα είπε, αλλά κυρίως για την βοήθειά του στο να στήσουμε αυτό το λεύκωμα, που ήταν μια πάρα πολύ, μας κούρασε πάρα πολύ. Τον εκδότη βέβαια, τον φίλο μας τον Μανώλη, που έκανε μια εξαιρετική δουλειά. Τον φωτογράφο ιδιαίτερα, ο οποίος
τα φωτογράφησε υπό δύσκολες συνθήκες. Ανέβαινε πάνω στη σκάλα, γιατί πολλά ήταν κορνιζωμένα και μέσα στα τζάμια τους και ήταν δύσκολη η φωτογράφηση. Δεν ήταν εύκολο να κατεβούν να φωτογραφηθούν. Αλλά είχε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, όπως ξέρετε. Και βέβαια να ευχαριστήσω τους εργάτες, τους εργάτες μέσα σε εισαγωγικά, του Δήμου, εργάτες, τους εργαζόμενους οι οποίοι βοήθησαν, 2-3 άτομα, αλλά απλώς θα αναφέρω τους επικεφαλής, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ηρακλή του Κουντουρέλη, για τη βοήθεια που προσέφερε, και τον Κωστή τον Καπιλάρη, ο οποίος ήταν η ψυχή όλης αυτής της ιστορίας. Δεν ξέρω ποιους άλλους ξέχασα να... Τους ζωγράφους βέβαια, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ, μου έδωσαν κάποια έργα τους, δεν θα αναφέρω ονόματα τώρα, είναι παρόντες και παρούσες μερικοί και μερικές, με βοήθησαν πάρα πολύ και αυτό βοήθησε και μου έδωσε το κουράγιο να συνεχίσω για τη δεύτερη φάση αυτής της ιστορίας που μιλήσατε. Ήδη ετοιμάζουμε, δεν είναι κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά κύριε Δήμαρχε, έχουμε και μια δεύτερη φάση. Γι' αυτό για να τιμήσω τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή έχει παστωθεί μέσα ο Δήμος, ενδεχομένως, συνοήθηκα και σήμερα μίλησα, δεν ξέρω να δω με τον Νίκο τον Βρελινιώτη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ρουσέλιο, ένα τμήμα της συλλογής να μπει μέσα στο Δημοτικό Θέατρο για να το απολαμβάνω. Και βέβαια, με όλη μου την καρδιά έδωσα τη στολή, την πραγματική της ρόζας της Σμύρνης, άμα τη δείτε πάνω τώρα είναι σε λάζι χρυσοκέννητη, την οποία βέβαια αγόρασα από τη Σμύρνη, δεν την έδωσα για να γυριστεί η ταινία, γιατί θα γινόταν κουρέλι, τους είπα, η έμπνευση ήταν αυτή και από εκεί ξεκίνησε βέβαια και έγραψα το έργο και σήμερα διάβασα, μου έστειλαν ένα μήνυμα ότι η ταινία παρουσιάζεται και στη Ρωσία, σε ένα φεστιβάλ. Σήμερα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά μπόρεσα να μαζέψω. Είναι κτήμα δικό σας, κτήμα του κάθε Λέσβιου βασικά και του κάθε ξένου που έρχεται εδώ να θαυμάσει τον τόπο μας. Θα σας καλέσουμε λοιπόν, ο Δήμαρχος καλή, θα μου επιτρέψει να σας καλέσω εγώ επειδή έχω εγώ τον λόγο, Δήμαρχε, να έρθετε επάνω με τις μάσκες σας, λίγα-λίγα άτομα, θα μπούμε όλοι μαζί έτσι στο Ρουσούλα που λέμε, θα μπαίνουν κάποιοι 5-10 άτομα εκεί πέρα και θα έχετε την δυνατότητα να δείτε μέχρι απάνω το γραφείο του Δημάρχου, όπου είναι και πολύ σημαντικά και εκεί δεν είναι στην καθημερινή, ας πούμε, θέα. Και με χαροποίησε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι θα πρέπει οι Δήμαρχοι, το είπες άλλωστε, να καθορίσετε μία ημερομηνία την εβδομάδα, μία μέρα την εβδομάδα, που να έρχονται τα σχολιά να βλέπουν, να μαθαίνουν ποιοι ήταν οι ζωγράφοι. Πολλούς από αυτούς τους είχα δασκάλους. Το Γαβαλά, που είχα δάσκαλο. Το Στρατή των Αξιώτη, πια ξυγοραβραδιγιόζομουν μέσα στο σπίτι του για να μπορέσω να πάρω. Δεν το έκανα ακριβά τα έργα, δεν ήταν εύκολο. Και πολλούς άλλους, το Γκαλιγιάννη, που κάναμε βράδυ ολόκληρα, το Λοσίδη, τον Γιώργο, με όλους αυτούς. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σήμερα και σπαταλήσετε τις ώρες σας εδώ, αλλά ελπίζω να αποζημιωθείτε όταν ανεβείτε πάνω δε τα έργα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γιαννέλη για την δωρεά που έκανε, αλλά και για τη συνέχεια που ακούσαμε στο τέλος. Να είμαστε καλά.